διαλύονται τα νοσοκομεία. Είπε ο κύριος Καπραβέλος. Δεν μας λέει όμως γιατί διαλύονται τα νοσοκομεία, κύριε Καπραβέλο μου. Γιατί εσείς οι μεγαλογιατροί δεν λέτε τίποτα για όλους αυτούς τους γιατρούς και υγειονομικούς που έχουν βγάλει σε αναστολή και δεν έχουν λεφτά να ζήσουν τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους. Ναζιστική λογική είναι αυτό. Να οδηγείς τους ανθρώπους στην πείνα και να αφήνεις τα νοσοκομεία διαλυμένα και να βγαίνετε εσείς οι μεγαλογιατροί να μας λέτε ότι διαλύονται τα νοσοκομεία. Πεθαίνει κόσμος από τις αναστολές. Είναι έγκλημα αυτό που γίνεται και ευθύνονται οι μεγαλογιατροί που δεν φωνάζουν υπέρ των γιατρών που είναι σε αναστολή. Είναι έγκλημα και πρέπει να παρέμβει η δικαιοσύνη. Να σταματήσουν οι αναστολές, να γυρίσουν όλοι στα νοσοκομεία. Αυτό χρειάζεται η Ελλάδα. Αυτό χρειάζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Απλά. Από την άλλη, αναμένουμε να δούμε, κύριε Καψαμπέλη, αν όχι να μην βλέπουμε ήδη, τη λέλαπα των μέτρων και σε νοσήματα και σε θανάτους. Και δεν λογοδοτεί κανένας. Τι εννοείτε, κύριε Φανσαλίνε, τι εννοείτε. Έχουμε ήδη στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες αυξημένη θνησιμότητα. Ολική θνησιμότητα στον πληθυσμό. Σε επίπεδα που είναι παραπάνω από ό,τι θα μπορούσαμε να αποδώσουμε στον κορονοϊό. Έχετε δει κανένα να μιλάει γι' αυτό? Έχετε δει κανένα να μιλάει για το πόσα νοσήματα δεν αντιμετωπίζονται επειδή έχουμε κάνει το σύστημα υγείας σύστημα αντιμετώπισης μιας νόσου? Έχετε δει να απολογείται κανένας διότι απλά μέτρα όπως η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχουν μείνει στα συρτάρια εδώ και μήνες πλέον, 19 μήνες μετά, και δεν μιλάει κανένας? Το έχετε δει πουθενά αυτό? Έχετε δει να λογοδοτεί κανένας που αντί να ασχοληθούμε και να πείσουμε τους ευπαθείς να εμβολιαστούν, εκβιάζουμε χυδαία και αδίστακτα νέους υγιείς που δεν έχουν παρά πολύ μικρό όφελος από τον εμβολιασμό? Κανένας δεν λογοδοτεί για αυτά. Ποιος πεθαίνει, κύριε Καψαμπέλη, κάθε μέρα? Ο 20χρονος και ο 30χρονος υγιείς? 120 θανάτους έχουμε σε 19 μήνες κάτω των 40 ετών. Ποιος πεθαίνει λοιπόν κάθε μέρα? Και ποιον στοχεύουν με τα μέτρα εκβιασμού? Μάλιστα, τα φεδρά μέτρα εκβιασμού που παραπέμπουν σε άλλο τύπο καθεστώτα? Και ποιος θα πιστεί από τους ηλικιωμένους και τους ευπαθείς με τα μέτρα εκβιασμών? Ουδή. Στασή μου είναι η εξής. Δεν μπορείς να απαγορεύεις τις παρελάσεις, να απαγορεύεις τις λιτανίες, να απαγορεύεις ακόμα και τα θεοφάνεια που είναι ανοιχτή όρτη της Ορθοδοξίας και να αφήνεις τα μπουζούκια που είναι ο ένας πάνω στον άλλον και τα μπαρ δήθεν επειδή θα είναι μόνο εμβολιασμένοι. Εγώ αυτό, σύμφωνα με τις μελέτες που βγαίνουν, το θεωρώ ότι είναι ένα ολέθριο λάθος και θέλουν επιστημονική σας άποψη. Και δεν μπορεί εμένα κανένας να με πείσει πλέον ότι ο πολλαπλασιασμός των κρουσμάτων που αντιμετωπίζουμε τις τελευταίες ημέρες δεν είναι και αποτέλεσμα αυτής της απόφασης. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά ότι η στρατηγική κυρίως στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, αλλά ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα, βασίστηκε στο κλείσιμο της κοινωνίας, τα lockdown. Τα lockdown που είναι εξ ορισμού καταστροφικά, είναι κατασπατάληση πόρων τα lockdown, τα οποία που δεν οδηγούν σε τίποτα, δηλαδή σε κανένα αντίκρισμα, δεν μένει μια παρακαταθήκη οτιδήποτε. Από την άλλη, είχαμε μέτρα τα οποία δεν πάρθηκαν, και αναφέρω συγκεκριμένα την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, και εδώ έχουμε το αποτέλεσμα. Είμαστε σε ένα διέξοδο. Η κοινωνία θεωρώ αδιανόητο να συνεχίσει να κλείνει. Από την άλλη, τι άλλα μέτρα έχουμε να πάρουμε? Πάλι θα πούμε για άλλη μια φορά, και το έχουμε πει πόσες φορές στο παρελθόν, ότι τώρα δεν προλάβαμε, τώρα δεν το κάναμε, τι να κάνουμε? Και τι έχουμε, κύριε Καψαμπέλη και κύριε Παπακυριακόπουλε? Έχουμε τα ατέρμονα, τυφλά, οριζόντια τεστ, εκατομμύρια, μηδενική στην πραγματικότητα αξιοπιστίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν κάνεις ασυμπτωματικούς ανθρώπους, χωρίς υποψία να είναι μολυσμένοι, συνεχόμενα τεστ που αυτά έχουν αξιοπιστία όταν έχεις και υψηλό υλικό φορτίο, να φέρουμε στα rapid test, καταλαβαίνετε γιατί αξιοπιστία θετικού και αρνητικού αποτελέσματος μιλάμε. Μάλιστα. Μιλάμε για την κυριολεξία μέτρα σκουπίδια, τα οποία φυσικά είναι άριστα για την οικονομική υγεία ορισμένων και άριστα να χρησιμοποιηθούν ως άλοθη ότι κάτι κάναμε για να διαχειριστούμε το πρόβλημα. Είναι ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο κύριος Ιερόφες. Για να δούμε το βίντεο, τι είπε, πώς το είπε και να ακούσω πρώτα τον κύριο Φαρσαλινό και μετά τους συναδέλφους. Πάμε. Το ζητούμενο είναι να έχουμε ελεύθερους πολίτες. Ελεύθερους πολίτες χωρίς να έχουν φυλακτία. Ελεύθερους πολίτες που να μην έχουν ναζιστικές νοοτροπίες. Και βλέπουμε σήμερα συνεχώς
να κυριαρχούν αυτές οι ναζιστικές νοοτροπίες. Και απορώ και γνωρίζω βέβαια την απάντηση, πώς είναι δυνατόν να συνδέονται οι ναζιστικές νοοτροπίες με τον αντιεμβολιασμό. Και συνδέονται απλούστατα, γιατί η θεωρία του Νίτσε και του Χίτλερ είναι να έρχονται να εξαφανιστούν όλα τα αδύνατα στοιχεία μέσα στην κοινωνία για να υπάρξουν υγιείς άνθρωποι, οι λεγόμενοι αρία-φιλοί. Οπότε δεν χρειάζονται εμβόλια, να έρχονται οι αρρώστιες και να εξαφανίζονται οι άνθρωποι για να παραμείνουν οι υγιείς τελικά. Αυτό όμως μια ελεύθερη πολιτεία και μια ελεύθερη κυβέρνηση και μια δημοκρατία δεν το επιτρέπει. Ναζιστικές νοοτροπίες συναντώ παντού. Να ζούμε σε ελεύθερη πατρίδα, αλλά να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι πολίτες, απειλαγμένοι από νοοτροπίες φασιστικές, ναζιστικές και νοοτροπίες οι οποίες δεν έχουν σχέση με τον άνθρωπο που είναι εικόνα και κατομοίωση Θεού. Αμήν. Κύριε Φαρσαλίνα, εγώ δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο, προτιμώ να ακούσω εσάς. Να καταλάβω κάτι, είπε ότι η ναζιστική νοοτροπία είναι να μην υπάρχουν εμβόλια και ότι η ναζιστική νοοτροπία εκφράζουν οι αντιεμβολιαστές, όπως χαρακτήρισε. Ναι, ναι. Κατάλαβα καλά. Ναι, αυτό. Το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω είναι ότι δεν ξέρει τι λέει ο Μητροπολίτης και λυπάμαι γι' αυτό. Θα έπρεπε να είναι πολύ πιο ενημερωμένος, πολύ πιο προσεκτικός και πολύ πιο προσιλωμένος στη λογική. Διότι αυτά που έλεγε ήταν παράλογα, ήταν άσχετα με την ιστορία, άσχετα με τη σημερινή και με την παλαιά πραγματικότητα. Δεν ξέρει τι λέει. Οπότε θα μείνουμε εκεί, νομίζω. Ανδρέα Κυριακόπουλε. Δεν έχω εγώ να σχολιάσω σε αυτά που είπε. Σέβομαι τα ράσα. Δεν θέλω να σχολιάσω. Ούτε το περιεχόμενο. Το θέμα είναι. Μισό λεπτό. Το θέμα είναι ότι κάποιοι πρέπει να σέβονται την Εκκλησία, αυτοί που την εκπροσωπούν, έτσι. Και να σέβονται και τη λογική και την πραγματικότητα. Διότι αυτά, να σεβαστούμε τα ράσα προφανώς, αλλά όταν εκείνοι που εκπροσωπούν την Εκκλησία δεν σέβονται την ίδια την Εκκλησία ως θεσμό, με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι προτεραιότητα ο σεβασμός στο ράσο. Και μάλιστα, όταν εγώ απλά είπα ότι δεν ξέρει τι λέει ένας ρασοφόρος, δεν είναι ασέβεια απέναντι στα ράσα αυτό. Μάλλον εκείνος επιδεικνύει ασέβεια απέναντι σε αυτό που εκπροσωπεί και όχι εγώ απέναντι σε εκείνον ως εκπρόσωπο. Δεν είπα κάτι τέτοιο, κύριε Βάρα. Συγγνώμη. Προσυπογράφω το πρώτο μέρος των όσων είπατε. Δεν εννοούσα ότι εσείς δεν δείξατε σεβασμό. Είπα ότι εγώ έχω μία προσωπική στάση, δεν σχολιάζω. Λοιπόν, Γιώργο Βλάχο. Προς Θεού δεν ήταν προσωπική εχνική, είπα τον Κυριακό Βλάχο. Έχει δίκιο ο Άγιος ότι είναι ναζιστική λογική να είμαι εγώ ένας απλός πολίτης, να θέλω να πάω να γίνω καλά και να μην κάνουν σε μένα τη μονοκλονική θεραπεία, αλλά να την κάνουν στον Ευαγγελισμό, στον Ιερώνυμο, στον Εφραίμ, στο Αναστάσιο και να αφήνουν εμένα στο διπλανό κρεβάτι να πεθαίνω χωρίς μονοκλονική θεραπεία. Και να την κάνουν μόνο σε ορισμένους δικούς τους, τους οποίους σώζουνε και να αφήνουν εμένα να πεθαίνω. Ναι, αυτό είναι ναζιστική νοοτροπία. Είναι ναζιστική λογική. Διότι μόνο στους δικούς τους κάνουν τις θεραπείες και τους γιατρεύουνε. Και αφήνουν τον κοσμάκι να πεθαίνει. 50 κάθε μέρα. Αυτή είναι ναζιστική λογική. Για μένα. Να ρωτήσουμε... Μισό λεπτό. Κύριε Καψαμπέλη, ακούστε τώρα. Ακούστε λίγο. Δεν χρειάζεται να είσαι πανεπιστήμονας για να γνωρίζεις ότι ο κώδικας ιατρικής δεοντολογίας απαγορεύει την υποχρεωτική ιατρική πράξη, είτε θεραπευτική είτε προληπτική. Δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονας για να ξέρεις λίγο ιστορία περί ναζισμού, μιας και το ανέφερε, για να καταλάβει ότι όλα αυτά που είπε δεν έχουν καμία σχέση με όσους αποφάσισαν, ακόμα και λάθος. Εγώ θα σας πω ότι πολλοί έχουν αποφασίσει λάθος να μην εμβολιαστούν. Αν ένας ο οποίος είναι και σπουδαγμένος, που έχει σπουδάσει, οτιδήποτε, οποιαδήποτε επιστήμη, και είναι μάλιστα και εκπρόσωπος ενός κορυφαίου θεσμού όπως είναι η Εκκλησία, δεν γνωρίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα υπάρχουν επειδή υπάρχει ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στον πυρήνα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι το αυτοδιάθετο του ανθρωπίνου σώματος, τότε με συγχωρείτε, πρέπει να αμφιβάλλουμε και για τις σπουδές του και για το ρόλο του να εκπροσωπεί ένα κορυφαίο θεσμό. Θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη δημόσια με τον ίδιο τρόπο που είπε και όλα αυτά,
τα πραγματικά άσχετα με την πραγματικότητα και άσχετα με την ιστορία πράγματα, ενώ ταυτόχρονα χαρακτήρισε με αχαρακτήριστο επίθετο, όπως κάνουν πάρα πολύ βέβαια, γιατί αυτό είναι το αφήγημα, εκείνους οι οποίοι αποφάσισαν, και επαναλαμβάνω, ακόμα και λάθος, στη δημοκρατία, ξέρετε, οι προσωπικές αποφάσεις για τέτοια κορυφαία ζητήματα αξιοπρέπειας, η δημοκρατία τις ανέχεται ακόμα και αν είναι λάθος. Και λάθος τι σημαίνει? Είναι απέναντι διαφορετική η απόφαση από τις συστάσεις. Διότι στην ιατρική, πέρα από σύσταση, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μάλιστα, κύριε Φαρσαλιλέ, για να πάω στην Αμέλεια να ρωτήσω το εξής, μπορεί να το μην το θυμάμαι καλά, να μην το ξέρω καλά, εσείς ως γιατρός θα το ξέρετε. Μα επί ναζισμού το αντίθετο δεν γινόταν? Ο Μέγκελε δεν ήταν αυτός που έκανε τα πειράματα? Ναι, δεν χρειάζεται τώρα να μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες. Χρειάζεται, γιατί ο κόσμος δεν τα ξέρει. Αυτό, είπατε μια μεγάλη αλήθεια, κύριε Φαρσαλινέ. Αυτός ο λόγος δεν έχει καμία σχέση με την Ορθοδοξία. Αυτός είναι προτεσταντικός γερμανικός λόγος, ο οποίος ταυτίζει το λάθος με το έγκλημα. Ακόμα και στη γλώσσα τους είναι ταυτισμένες αυτές οι δύο έννοιες. Και αυτό δεν έχει καμία σχέση με την Ορθόδοξη θεώρηση της πραγματικότητας, που το λάθος συγχωρείται. Η Ορθοδοξία σημαίνει συγχώρεση. Τα προτεσταντικά. Τιμωρία, λάθος, έκανες λάθος, ασκήσουμε. Τα ζήσαμε και με τα μνημόνια. Αυτό ακριβώς, αυτή ακριβώς ήταν η λογική της. Οπότε σε αυτό που είπατε το προσυπογράφω. Μάλιστα. Μέχρι λέξεως. Αμέλεια, εγώ. Καταρχά, τις δηλώσεις μη ειδικών. Κύριε Φαρσαλιντέ, ο καθένας, εγώ βλέπω το τελευταίο διάστημα ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντά του αναλόγως στη θέση που είναι. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, και το λέω και πικραίνομαι με αυτό το πράγμα που λέω, ειδικοί και επιστήμονες που ακολουθούν μια κυβερνητική γραμμή. Μια κυβερνητική πολιτική, γιατί μπορεί, αυτό μου δείχνουν εμένα, ότι κάτι τους έχουν τάξει. Δεν γίνεται αλλιώς. Και οι παπάδες αυτό κάνουνε. Ετοιμάζονται για τη μετά ιερώνυμου διαδικασία διαδοχής. Αυτό ακριβώς κάνουν. Το ερώτημα πάντως είναι... Πολύ σωστά το είπες, Αμέλεια. Ετοιμάζονται το για τη μετά πάντως... εποχή ιερώνυμου. Όχι οι παπάδες, οι Μητροπολίτες. Εντάξει, μην το... Οι οποίοι να θυμίσουμε όμως ότι πριν 1,5 χρόνο αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι. Μάλιστα. Ήταν εναντίον όλων αυτών. Πάμε στην